Σε κατάσταση συναγερμού παραμένει ο κρατικός μηχανισμός και στην Θεσσαλία. Σύνδεση με τη Λάρισα και τον Πάνο Γαρουφαλιά. Πάνο. Καλό βράδυ από τα μεσάγκαλα της Λάρισας. Όπως μπορείτε να δείτε και εσείς, αυτή την ώρα δεν έχει διαφοροποιηθεί σχεδόν καθόλου η κατάσταση. Επί της ουσίας βλέπετε ότι υπάρχει πλημμυρισμένο κομμάτι στην περιοχή και συνεχίζει η βροχόπτωση. Βέβαια, το καλό νέο είναι ότι πριν από λίγο ήρθε το ρεύμα, όμως όπως επίσης και θα κοπάσουν οι άνεμοι τις επόμενες ώρες. Το κακό νέο για αυτή την περιοχή είναι ότι θα έχουμε επί της ουσίας συνέχιση των φαινομένων μέχρι αύριο νωρίς το πρωί, σύμφωνα με το νέο μήνυμα του 112 που ήρθε πριν από κάποιες ώρες. Και δεν θα είναι μόνο αυτή η περιοχή, θα είναι και η περιοχή του Δήμου Αγιάς, τα παράλια δηλαδή, τα άλλα παράλια του νομού Λάρισας, όπως επίσης και ο Πλαταμόνας. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε εκτεταμένες διακοπές ρεύματος στη Βόρεια Πιερία και σε μέρος του Πλαταμόνα. Εκεί λοιπόν είναι δύσκολο ακόμα να δώσουν ρεύμα οι άνθρωποι του ΔΔΕ, καθώς καταλαβαίνετε ότι ακόμα υπάρχουν άνεμοι, δεν μπορούν να ανέβουν ψηλά σε κολόνες. Είναι μια διαδικασία που περιμένουν να κοπάσουν οι άνεμοι για να μπορέσουν να κάνουν τις αποκαταστάσεις. Βρέχει ακατάπαυστα αυτή τη στιγμή στη Λάρισα. Πάνω, σε ευχαριστούμε πολύ. Προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία και στην Θεσσαλονίκη. Πάμε να βρούμε τον Δημήτρη Χατζικόρτσου. Δημήτρη. Ηχηρό ήταν το χτύπημα της κακοκαιρίας, Μάρκο, και στη Θεσσαλονίκη. Η πυροσβεστική υπηρεσία έχει λάβει περισσότερες από 600 κλήσεις. Οι περισσότερες εξ αυτών αφορούν κοπές δέντρων. Από εκεί και πέρα υπάρχουν εκτεταμένα προβλήματα με την ηλεκτροδότηση από εχθές αργά το βράδυ σε πολλές περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής. Ενώ να σου πω πως αύριο θα παραμείνουν κλειστά σχολεία στο Δήμο Καλαμαριάς, στο Δήμο Πηλέας Χορτιάτη, αλλά και στο Δήμο Δέλτα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Κάτι αντίστοιχο θα συμβεί και στη Χαλκιδική, στο Δήμο Νέας Προποντίδας και στο Δήμο Πολυγύρου και στο Δήμο Κασάνδρας. Είναι όλα αυτά αποτελέσματα της κακοκαιρίας και της σημασίας που δίνουν οι μηχανισμοί προκειμένου να προφυλαχτεί ο κόσμος. Η κακοκαιρία αναμένεται να βελτιωθεί και να εξασθενήσει από αύριο νωρίς το πρωί, ίσως και προς το μεσημέρι. Παρ' όλα αυτά χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, γιατί οι ρηπές του ανέμου κατά περιόδους είναι ιδιαίτερα έντονες. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Πάμε τώρα να βρούμε τη μετεωρολόγο του Sky, Ματίνα Μπέρου, για να μας ενημερώσει, Ματίνα, αναλυτικά για την εξέλιξη της κακοκαιρίας. Αρχικά, ποια είναι η κατάσταση τώρα, αυτή τη στιγμή? Καλησπέρα, Μάρκο. Αυτή τη στιγμή ισχυρές βροχές εκδηλώνονται στη Μακεδονία, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία και το Βόρειο Αιγαίο. Τώρα, κατά τη διάρκεια της νύχτας, αναμένονται τα έντονα φαινόμενα να περιοριστούν στα ηπειρωτικά από τη Θεσσαλία και νοτιότερα, αλλά και στο Αιγαίο. Και έτσι, αύριο η κακοκαιρία θα συνεχιστεί με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε όλη τη χώρα. Όμως, κατά διαστήματα πιο ισχυρά θα είναι τα φαινόμενα στη Θεσσαλία, τις Ποράδες, τη Δυτική και τη Νότια Πελοπόννησο, τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες. Μέχρι και τις πρωινές ώρες της Τρίτης, έντονα θα είναι τα φαινόμενα στη Θεσσαλία, τις Ποράδες, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, και κατά τη διάρκεια της Τρίτης θα αρχίσουν να εξασθενούν και σε αυτές τις περιοχές. Θα μας ταλαιπωρήσει λοιπόν και αύριο η κακοκαιρία. Πριν μας πεις για τους ανέμους, τι να περιμένουμε σε Αττική και Θεσσαλονίκη, Ματίνα? Στην Αττική θα έχουμε βροχές αύριο. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε και βροχές και καταιγίδες. Κατά διαστήματα θα είναι ισχυρές μέχρι και το βράδυ. Δεν θα έχουν όμως την ένταση που είχαν τις προηγούμενες ημέρες και τη σημερινή ημέρα. Οπότε, όπως είπαμε, η προσοχή θα πρέπει να είναι από τη Θεσσαλία και νοτιότερα. Όπως είπα, Θεσσαλία, Σποράδες, αύριο δηλαδή, Δυτική και Νότια Πελοπόννησος, Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, αυτά για αύριο. Οι άνεμοι που ήταν θυελώδεις σήμερα στο Βόρειο Αιγαίο φτάνανε τα 9 και τοπικά 10 μποφόρ. Θα αρχίσουν να εξασθενούν σταδιακά και έτσι αύριο θα φτάνουν μέχρι και τα 8 μποφόρ. Σταδιακά όμως θα εξασθενήσουν περαιτέρω και αύριο Δευτέρα και έτσι την Τρίτη δεν θα ξεπερνάνε τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Σε γενικές γραμμές, αυτό που καταλαβαίνουμε είναι πως αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρού σε ολόκληρη τη χώρα από την ερχόμενη Τρίτη. Σωστά. Ματίνα Μπέρου, σε ευχαριστούμε πολύ.